Τα πήγε πολύ καλά η κυβέρνηση δια του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος πολύ σοφά είπε: για την εθνική, λες. Κλείστε το δρόμο, το είπε από το πρωί της Δευτέρας εδώ στον Sky. Κλείσαμε το δρόμο και πήρε την ευθύνη πάνω του. Αυτό θα πει πολιτικός. Χρυσοχοΐδης πήρε την ευθύνη πάνω του και είπε: παιδιά, κλείνω το δρόμο για να μην έχω τα καραγκιουζιλίκια της αυγής και των λοιπόν να γράφουν και να λένε μετά ανοησίες. Εννοείται ότι η φωτογραφία είναι μια ανθρώπινη στιγμή. Τώρα θα κάνουμε αντιπολίτευση με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη στον Τακάπο. Με τους συναδέλφους. Ναι, δεν θα κάνουμε τώρα με αυτό τώρα αντιπολίτευση. Κατέβηκε ο άνθρωπος το πρωί και πήγε στο γραφείο. Όμως η κυβέρνηση δεν εκτίμησε σωστά το θέμα με την διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Και εδώ πρέπει να αναλυθούν ευθύνες. Πρώτη ευθύνη είναι ο κύριος της ΔΔΕ. Δεν το συζητούμε. Θα έπρεπε, δεν ξέρω τι, η δουλειά του είναι. Να βρει συνεργεία, να βρει εξωτερικά συνεργεία, να κάνει κάτι. Τώρα. Εκτός όμως από τη ΔΔΕ, υπάρχει τώρα ένα ερώτημα. Δήμη. Είχε προσκληθεί ο ΔΔΕ πριν από μια εβδομάδα που ξέραμε ότι θα έρθει κακοκαιρία, ώστε να ελεγχθούν όλες αυτές οι γειτονιές? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό, αν υπάρχει, ναι, ζήτημα με τα δέντρα, με τους κορμούς, ναι, κτλ. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Η Αθήνα, το κέντρο της, δεν κατέρευσε. Ποιος καταραίει συνήθως στο λεκανοπέδιο τα τελευταία 35 χρόνια, 30 χρόνια? Η περιφέρεια, δηλαδή τα καλά προάστια. Γιατί καταραίουν τα καλά προάστια? Διότι εκεί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν υποδομές, σοβαρές υποδομές, και δεύτερον έχουμε και κακούς δήμους.